Στον Πατσόκο τι έγινε, φίλε, μα την πέφτουμε παντού. Ε. Ποιο. Βλέπω δεξιά-αριστερά. Χρήστο, κλείσε αυτόν τον εξαρισμό. Ρε. Ο οποίο είναι σαν κρύο air condition. Δεν το καταλαβαίνει δύο ώρε. Αν σου ανεβάσουν το κεφάλι και ζεσταίνεσαι. Ναι, ναι. Αυτό γίνεται. Τι λέει Κασίγιακα. Θα μα πει ο Νίκο Μοσχοβίτη στην πορεία τη εκπομπή. Του έχω κάνει διπλό αυτού από ό,τι θυμάμαι. Ε, παντού έχει κάνει διπλό, ρε φίλε, εντάξει. Πάω πίσω. Παντού έχει κάνει διπλό, ρε Άλμπα, Μπαρσελόνα. Γνόρ Μπολόνια. Γιουβέντου, Σιμπόνα. Ναι. Λιμόζ. Ορτέζ. Άρσεναλ, Τότεναμ. Κανονικά. Μεγάλη φανέλα, φίλε, πασχετική του Πάου. Ε, βέβαια. Δηλαδή τώρα. Τι να φοβηθώ την Καρσίγιακα. Πεντασίλα. Σε κέρδισε στη Χάλκμπανκ. Τώρα πια Καρσίγιακα. Στο Βόλεϊ. Στα αθλήματα. Αρχίζει και βελτιώνεται λίγο το Βόλεϊ. Ναι, θα μας κάνεις μια ανάλυση. Βεβαίως. Ένα σετ, το τελευταίο. Δεν ήθελα να αγχωθώ. Το τελευταίο τι είδα. Σε εντυπωσίασε από την ομάδα Βόλεϊ. Δεν με εντυπωσίασε. Είδα έναν κινησμό στο παιχνίδι της πολύ ουσιαστικό. Μάλιστα. Δεν με εντυπωσίασε τίποτα και χωρίς Αφράνοβιτς. Φαντάσου. Ναι. Φαντάσου. Άρα. Και χωρίς Βάλκες. Τι, αυτό είναι καλό ή κακό. Δεν έχει σημασία, φίλε. Ο βασικό σου πασαδόρο. Κακό είναι. Απουσία είναι. Αφού ο Τερζής παίζει καλύτερα. Ο Τερζής έκανε και επιθετικό σερβι σε κάποια φάση, το είδε. Άφησε το κυματιστό. Να τα βλέπει αυτά, είναι λεπτομέρειες. Όλα και, καλά και τα κάνει. Και πήρε τον Άσο. Σεβασμός στον 39χρονο πασαδόρο. Η γενιά, ρε φίλε. Όσο παίζει η αθλήτη η γενιά μα, ο ΠΑΟΚ θα διαπρέπει. Λοιπόν. Champions League στο μπάσκετ πριν από λίγο εκκλήρωση ο ΠΑΟΚ με την Καρσίγιακα. Η ΑΕΚ με ποιον έπεσε, με την Ιμπουργκ. Με την Ιμπουργκ. Και τι πιστεύει θα περάσει σίγουρα. Γιατί πανηγυρίζουν, βλέπω. Με την ομάδα της Τουρκίας η οποία αυτή τη στιγμή στο τουρκικό πρωτάθλημα από ό,τι είδα είναι στην 11η θέση. Βέβαια σε ένα πρωτάθλημα πολύ υψηλού επίπεδου. Το δεύτερο μετά την Ισπανία. Που είναι. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο Νίκος Μοσχοβίτης αναλυτικά. Είναι στην 12η θέση στην Τουρκία με ρεκόρ 6-11. Τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της και ο πιο γνωστός, γιατί έπαιξε και εδώ στην Ελλάδα παίχτης, είναι ο Waters με την παρουσία στον Κολοσσό, στον Άρη, αλλά και στον Ολυμπιακό. Ο Waters, ο οποίος έχει 15,6 πόντους κατά μέσο όρο. Τα παιχνίδια θα γίνουν αργότερα τις επόμενες εβδομάδες, πρώτα εδώ στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Τουρκία με απόσταση μιας εβδομάδας. Θα το παλέψει βεβαίως ο ΠΑΟΚ. Νομίζω θα ήταν καλύτερα να έχει δεύτερο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια και εντός έδρας παρουσιάζεται πάρα πολύ δυνατός, αλλά okay, θα το δούμε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει και στο βόλεϊ στο Champions League, κέρδισε χθες την Halkbank της Τουρκίας, επίσης μια πολύ δυνατή ομάδα, μια πολύ ακριβή ομάδα. Κέρδισε με καθαρό σκορ, πήρε τους βαθμούς. Νομίζω θα κερδίσει και τους Φιλανδούς στο τελευταίο παιχνίδι και θα προκριθεί. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Και έχουμε και τα ποδοσφαιρικά ζητήματα για τον ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά μια ετοιμασία για τον αγώνα στη Λαμία. Κάθε 2-3 ώρες βγαίνει ένα θέμα και γίνεται μια προσπάθεια να μειωθεί η πορεία του ΠΑΟΚ, να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Πολλά και διάφορα. Για παράδειγμα, ας πούμε, περιμένουμε ακόμα το αποκλειστικό της προηγούμενης εβδομάδας να επιβεβαιωθεί ότι θα ασκήσει δίωξη ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Είναι θέμα χρόνου, δεν γράφανε. Ναι, γράφανε. Γιατί θέλανε να όχι πιέσουν. Όχι, γράφανε και λέγανε και εδώ σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Θέλανε να πιέσουν οι άνθρωποι, αλλά δεν τους βγήκε. Για άλλη μια φορά ψέματα. Τώρα υπάρχει μια λίστα 50 αγώνων με μεγάλο στοιχηματισμό. Και από τα 50 μάτς διαβάζουμε ότι υπάρχει το ΠΑΟΚ Κέρκυρα. Δηλαδή είναι άλλα 49, εμείς μάθαμε με και το ΠΑΟΚ Κέρκυρα μόνο. Θα έχει τέτοια από εδώ και πέρα, είπαμε κάθε 2-3 ώρες. Εμείς κρατάμε εκεί τους τύπους, κοιτάμε λίγο ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι. Είναι ωραίο που σε κάνουν να φαίνεσαι τόσο ισχυρός. Να ασχολούνται όλοι μαζί σου. Ωραίο πράγμα. Δεν θα κάτσουμε να τους το χαλάσουμε. Απλά αυτό που διαπιστώνω εγώ, Δημήτρη μου, είναι ότι καμία από αυτές τις κότες που μας ανταγωνίζονται δεν έχει την ψυχή να το πάμε ποδοσφαιρικά. Καμία. Από αυτές τις κοτάρες όλες.
το αποκορύφωμα όλες αυτές τις προσπάθειες να μειωθεί ο ΠΑΟΚ και να δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις είναι αυτό το γκολ του Σάχοφ. Είναι το αποκορύφωμα, δηλαδή μιλάμε για ένα γεγονός, για μία εικόνα. Η πάει πίσω. Όχι για μία θεωρία, για μία άποψη κτλ. Και γίνεται προσπάθεια από επίσημους, επώνυμους, ανεπίσημους εφημερίδες, μέσα δημοσιογράφους, να περάσει η άποψη αυτών που δεν είδε, δεν ασχολείται πολύ, δεν πολύ ενδιαφέρεται, να ενισχυθεί η άποψη ότι ο ΠΑΟΚ ευνοείται. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα με αυτό το γκολ, τέτοια ντροπή για όσους προσπαθούν με το ζόρι να το στηρίξουν, φυσικά είναι και η απόδειξη του τι συμβαίνει, έτσι, ειδικά αυτό το θέμα. Άντε όλα τα άλλα τα οποία δεξιά-αριστερά έχουν και ένα χιουμοριστικό στοιχείο. Αλλά αυτό με τον γκολ, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση του Κούγια ότι εμείς από 50 μέτρα είδαμε ότι είναι offside. Τέτοια ντροπή, τέτοια ξεφτύλα δηλαδή. Είδε ο άνθρωπος από 50 μέτρα ότι ήταν offside ο Σάχο, που δεν ήταν offside. Που είναι πιο πίσω και από την μπάλα και από τον Πρίγιοβιτς. Το είδε. Το είδε και θέλει να περάσει. Μιλάμε για τον ορισμό της προπαγάνδας, έτσι. Ρίξε, κάτι θα μείνει. Ναι. Και θέλει να περάσει μαζί με κάποια πρωτοσέλιδα, με το ζόρι, ότι είναι όχι, offside. Δεν είδατε εσείς καλά. Είναι offside και ήταν και το κρίσιμο γκολ. Και άμα δεν παραπεμφθεί ο... Τι να παραπεμφθεί, ρε, τι αν γίνει και θέμα, τι να παραπεμφθεί. Να παραπεμφθεί. Αυτό λέω, αφού δεν θα παραπεμφθεί. Θέλω να σε βγάλουν τρελό. Το άσπρο να γίνει μαύρο με το ζόρι. Επειδή έτσι πρέπει να περάσει η προπαγάνδα. Ότι άμα το πάρει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι όλα εντάξει, άμα το πάρει ο ΠΑΟΚ ότι το έδωσε ο ένας και ο άλλος. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Στον ΠΑΟΚ δεν άντεξαν χθες, απάντησαν. Γιατί συνήθως ο ΠΑΟΚ έχει την πολιτική ότι δεν ασχολείται με μικρότερα μεγέθη. Ή γενικά δεν πολύ ασχολείται, δεν απαντάει. Αλλά χθες με αυτό το πράγμα, με την ανακοίνωση και το γκολ και το offside, απάντησαν και επιτέθηκαν στον Κούγια, που χαρακτηρίστηκε ως συνεργάτης παράγοντα που ελέγχει και ΜΜΕ. Ο ίδιος το έχει δηλώσει. Ο Κούγιας απάντησε ότι ενέρει το Μαρινάκι, ενώ πάγω δεν είπε όνομα, ενέρει το Μαρινάκι, εγώ δεν έχω ξέρει το Μαρινάκι, και ξέχασε όμως ότι υπάρχει αυτή η συνέντευξη εδώ στον Λίμπερο 4 Οκτωβρίου, που μιλάει με λεπτομέρειες για την συνεργασία του με τον Βαγγέλη Μαρινάκι σε πάρα πολλές υποθέσεις. Του πρόεδρου της ΠΑΕ, όχι του πρόεδρου, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ολυμπιακός. Εντάξει, μην βγάζουμε την ΑΕΚ από τον κάδρο. Εντάξει, επικοινωνιακά και η ΑΕΚ κινείται υπόγεια πλέον, είναι σαφές αυτό σε εμάς. Ντροπή της. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Απλά μην μας περνάει για ηλίθιους και μην νομίζω ότι φοβόμαστε. Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτό που κάνει. Η Live Sport ξέρουμε από πού τροφοδοτείται. Για το σημερινό πρωτοσέλιδο, το χιδαίο. Ωραία. Αρθρογράφοι ξέρουμε από πού προέρχονται και ποιοι έχουν προσβάσεις σε αυτούς. Ξέρουμε την αγορά. Είναι μικρή η ποδοσφαιρική αγορά. Δεν είναι τεράστια. Ντροπή για την ΑΕΚ αυτό το πράγμα. Στη Λάρισα υπάρχει επίθεση στον Φιντάνη επειδή μίλησε με καλά λόγια για τον ΠΑΟΚ. Θεϊκή διάλογη είναι, στο Facebook. Κλαίγαμε χθες. Θεός. Με Φιντάνη είμαστε από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει. Εντάξει, εκεί υπάρχει αυτή η κόντρα με τον ΠΑΟΚ. Είναι σαν εδώ το ότι απαγορεύεται. Η κόντρα με τον ΠΑΟΚ είναι λιγότερο ισχυρή από την κόντρα που υπάρχει με τον μεγαλομέτωχο της ΑΕΛ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Φιντάνης χρεώνεται τον Κούγια, όχι τον ΠΑΟΚ. Και ό,τι και να πει θα του την πέσουνε. Η επίθεση που δέχτηκε είναι για το ότι αποθέωσε τον ΠΑΟΚ. Αποθέωσε. Το φυσιολογικό, είπε, ρε φίλε. Τι να βγει να πει ο άνθρωπος που έχει μια ομάδα με 1,5 εκατομμύριο μπάτζετ. Τι περίμενε δηλαδή ο μέσος Λαρισινός, να τα απεξέλθει στην Τούμπα. Εντάξει, αυτό που απαντάει πέρα από όλους τους χαρακτηρισμούς είναι ότι εγώ πήρα την ΑΕΛ με 2 και την έχω με 22 βαθμούς. Και στα ημιτελικά του κυπέλου. Με Φιντάνη είμαστε. Έχει ένα δίκιο. Και σε αυτό. Όπως και βέβαια το ότι εντάξει, δεν τίθεται θέμα για το ΠΑΟΚ Λάρισα, ούτε το γκολ, ούτε ο γκόλιας που λέει εδώ ο κύριος, ούτε η βραδιά, ούτε η μέρα, ούτε τίποτα. Ήταν ένα παιχνίδι που τελείωσε πριν καν ξεκινήσει. Και το 3-0 είναι μια χαρά
σκορ για την Λάρισα, έτσι όπως ήταν ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Δευτέρας. Μήνυματα γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ. Θα πούμε σε λίγο τους χορηγούς, ας δούμε κάποια πρώτα μηνύματα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε όλα τα αθλήματα. Όλοι αυτοί οι συμμορίτες 20 χρόνια δεν είχαν αντίπαλο δέος. Μια χαρά πετύχαιναν το στόχο τους. Ως δημοσιογράφους σας ξεφτιλίζουν. Μάλλον ξεφτιλίζουν. Το επάγγελμα προφανώς ξεφτιλίζεται από αυτή την προσπάθεια προπαγάνδας που επαναλαμβάνουμε είχε αποκορύφωμα αυτό το γκολ του Σάχοφ. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Και όλα τα άλλα τα οποία συμβαίνουν γύρω-γύρω-γύρω αυτές τις ημέρες για να περάσει το μήνυμα ότι πως το λέγει ο Νικολαίδης είναι ο ΠΑΟΚ, ο Χαλίφης τώρα. Και πάλι Τζαβέλας. Και πάλι Τζαβέλας. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ξεφεύγει σε επικίνδυνο βαθμό η κατάσταση στον Ολυμπιακό με υποστηρικτές των Ερυθρόλευκων να απειλούν ευθέως τον Κώστα Φορτούνη επειδή έκανε like σε φωτογραφία του Γιώργου Τζαβέλα. Αυτά είναι. Λοιπόν, είναι οπαδί του Ολυμπιακού και απειλούν τον Φορτούνη γιατί έκανε like σε μια φωτογραφία του Τζαβέλα, όπως κάνανε και άλλοι ποδοσφαιριστές. Είναι ένα δείγμα της κατάστασης που προκρίνεται στον Ολυμπιακό. Ο Κωστάκης μας, ο Φορτούνης, στον Τζαβέλα. Είναι μια φωτογραφία στην Τουρκία με την σύντροφό του, ο Τζαβέλας. Και ο Φορτούνης έκανε like, το οποίο απέσυρε μετά τις απειλές που δέχθηκε. Είχε πολλά like, 1938 like, ρε φίλε. Ρε το Τζαβέλα, όπου και είναι πρόβλημα δημιουργεί. Τι πράγμα είσαι ρε. 12:25. Πρώτη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 με stoichiman.gr. Έχουμε ευρωπαϊκό τριήμερο. Ξεκίνησε η βραδιά νομίζω καλά με τα αποτελέσματα, με τα σκορ στα παιχνίδια του Champions League. Χθες και σήμερα πολύ μεγάλα μάτς, κυρίως το Porto Liverpool, αλλά και το βεβαίως Real Paris Saint-Germain. Άρα έχουμε ποδοσφαιρικά θέματα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, κυρίως για το Λαμία ΠΑΟΚ, το οποίο έρχεται Σάββατο γρήγορα-γρήγορα, αλλά και τα άλλα γύρω-γύρω. Έχουμε το μπάσκετ με την κλήρωση του Champions League, αλλά και τον αυριανό αγώνα στην Κίμη με τραυματισμό του Κρουμπάλη. Θα μας πει λίγο ο Νίκος Μοσχοβίτης. Και έχουμε και βόλεϊ με την νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Χάλκμαντ Τουρκίας. Με όλα όσα αφορούν αυτό το παιχνίδι, με τα σενάρια πρόκρισης πλέον για τον ΠΑΟΚ, θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Πάμε ένα πρώτο διάλειμμα για να τα πάρουμε όλα με την σειρά. Σήμερα δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, έχουμε ποικιλία. Με την είδηση ότι ο Βαρουφάκης ανακοίνωσε το νέο του κόμμα, το οποίο ονομάζεται Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής. Μέρα. Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής. Σου λέει κάτι θα μπορούμε να κολλήσουμε να κάνουμε το μέρα. Βάλε και ρεαλιστική, βάλε και ανυπακοή. Βάλε, λέει, μια δημιουργική ασάφεια από αυτές που είχαμε συνηθίσει. Mm-hmm. Κάναμε ένα κόμμα. Και πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει. Αν θα ψηφίσει Βαρουφάκη. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Είτε. Όλα καλά. Σε αγγίζει το νέο κόμμα του Βαρουφάκη? Με αφήνει λίγο αδιάφορο, είναι αλήθεια. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Αν βάλει ένα νι ακόμη στο Γιάννη. Πάλι αδιάφορο θα μάθει. Ναι, ωραία. Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν. Η κλήρωση με την Καρσίκα σε αφήνει αδιάφορο. Πιστεύεις... Βλέπουμε τον κύριο Ζουρνατζίδη να χαρακτηρίζει την ομάδα φιλική. Έχει καλές σχέσεις φιλικές ο ΠΑΟΚ και μπορεί να την περάσει. Προφανώς δεν θα πάμε με άκατο. Πώς λέγεται αυτή εδώ που τα έκανε χθες. Ακτεωρός. Ακτεωρός. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, για λέγε... Να πάει να παίξει τώρα αυτή την εποχή στην Τουρκία μια ελληνική ομάδα, δεν ξέρω κατά πόσο θα βρει φιλικό κλίμα. Okay. Το ότι υπάρχει μια καλή σχέση με την ομάδα της Καρσίκα υπάρχει. Έτσι, κοίτα, δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ, ναι, γεγονός αυτό. Απλά επειδή πρέπει λίγο να είμαστε και ρεαλιστές και να μην φοβίζουμε τον κόσμο. Ο Κούγιας της Τουρκίας που είναι πρωθυπουργός εκεί πέρα τώρα, δηλαδή πραγματικά
δηλαδή έχει χάσει όποιο ίχνος σοβαρότητας που μπορούσε να έχει. Δεν υιοθετώ ως αφιερτή μου μιλάω το χαρακτηρισμό Κούγιας, εντάξει, δεν τον υιοθετώ εγώ προσωπικά, βγαίνω από αυτό, εντάξει, μην τη φάω κι εγώ τη μήνυση μου στον αέρα. Μα δεν είπαμε τίποτα, είπαμε ότι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά σαν άνθρωποι. Όχι, okay, χρησιμοποιείς το όνομα Κούγιας, οπότε εγώ δεν υιοθετώ. Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, παίζεται αυτή η ομάδα, παίζεται. Σίγουρα παίζεται. Σίγουρα παίζεται. Είναι μια ομάδα που... Από δηλαδή Τενερίφη και Όλτεμπουργκ είναι χειρότερη. Και Λούντβιξμπουργκ. Λούντβιξμπουργκ, ναι. Είναι χειρότερη. Νομίζω πως ναι. Είναι πιο χαμηλό επίπεδο αυτές τις δύο. Μάλιστα. Η Γερμανία μου αλλά παίζει, είναι, θα τα παρατούσαμε. Είναι μια ομάδα που παίζει στο τουρκικό πρωτάθλημα που είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικό, πολύ ποιοτικό και νομίζω ότι αυτό φαίνεται γιατί ενώ στο Champions League φέτος η Καρσίγιακα τερμάτισε δεύτερη σε ένα καλό όμιλο, σε ένα δυνατό όμιλο έχοντας 10 νίκες και μάλιστα με αρκετά ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, στην Τουρκία είναι χαμηλά. Είναι στη 12η θέση. Το πρώτο παιχνίδι, είπαμε, είναι στο Παλατάκι, θα μάθουμε σε λίγο ακριβώς την ημερομηνία, 6 με 7 Μαρτίου, το δεύτερο γίνεται στην έδρα της Καρσίγιακα 13 με 14 Μαρτίου. Είναι μια ομάδα που πριν 2-3 χρόνια έφτασε στο πικ της, δηλαδή τη χρονιά που είχε παίξει με τον Πάο, θυμάσαι στο EuroCup το 2014-2015, εκείνη την πρώτη γνωστική που είχε κερδίσει μέχρι τη Σμύρνη, εκείνη τη σεζόν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα Τουρκίας. Έπαιξε στην Ευρωλίγκα την επόμενη και από εκεί και μετά από εκείνη την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την παρουσία στην Ευρωλίγκα, την πήρε προς τα κάτω. Φέτος, μέχρι στιγμής, είναι μια ομάδα που έκανε 10 νίκες στον όμιλό της, στον πρώτο όμιλο, το μοναδικό που δεν είχε ελληνική ομάδα. Εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, ουσιαστικά τελευταία αγωνιστική, που έπαιζε με τη Μονακό εντός έδρας. Η Μονακό μέχρι τότε είχε 13-0, αλλά ήταν και βαθμολογικά και ουσιαστικά διάφορο ότι κέρδισε η Καρσίγιακα και πέρασε στην επόμενη φάση ως δεύτερη. Στην Τουρκία μέχρι τώρα είναι στο 6-12, έχει 2 νίκες απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού και είναι μια ομάδα που βασίζει πάρα πολλά, όπως οι περισσότερες τουρκικές ομάδες, βασίζει πάρα πολλά στους ακριβούς και ποιοτικούς Αμερικανούς που διαθέτει. Μάλιστα, οι τρεις, ας το πούμε έτσι, που έχουν το μεγαλύτερο ρόλο είναι παίχτες που παίζουν πάνω από 30 λεπτά. Δηλαδή ο Dominic Waters, τον οποίο τον ξέρουμε, τον έχουμε δει στην Ελλάδα με τον Κολοσσό, με τον Άρη, με τον Ολυμπιακό, είναι δεύτερη χρονιά του εκεί φέτος. Παίζει περίπου 30 λεπτά στο Champions League και έχει 15,5 πόντους μέσω όρο. 30 λεπτά. Βέβαια. Τόσο πολύ. Βεβαίως. Και έχει και άλλους δύο που παίζουν πάνω από 33 λεπτά. Ο Jones, που είναι πρώτος σκόρερ, βάζει σχεδόν 20-19,7 πόντους στο Champions League, παίζει 33,5 λεπτά. Γκάρ και αυτός. Ορίστε. Γκάρ και αυτός. Ναι. Ναι. Και ο Kennedy που είναι εκεί στο 34, παίζει 34 λεπτά και βάζει 19,5 πόντους. Από τον Πάο, ποιος έχει πιο μεγάλη συμμετοχή, έχει κανείς 30 λεπτά. Ο Jones. Και νομίζω μόνο ο Jones είναι εκεί στο κοντά. Και πάλι 30 δεν νομίζω να είναι. Ναι. Ήταν σε κάποια φάση 40. Ναι, στην αρχή μπορεί να παίζει λίγο παραπάνω. Ναι, αλλά τότε τώρα, που ναι, δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάσα, λες. Τότε, ναι. Ναι. Έχει ακόμα έναν Αμερικανό, τον Wood, που είναι και αυτός περίπου στα 30 λεπτά, βάζει 9,5 πόντους. Έχει τον Bunnets, έναν έμπειρο ψηλό, έτσι και με shoot που παίζει λιγότερο. Ο Τουρέν έχει ένα σημαντικό ρόλο. Γενικά είναι μια ομάδα που βασίζεται στους τρεις Αμερικανούς τους κυρίως στο σκοράρισμα. Είναι ομάδα που δίνει σχεδόν 20 ασίστ ένα παιχνίδι στο Champions League. Βάζει 85 πόντους, έχει σχεδόν 40% στο τρίποντο. Άμυνα παίζει κανείς. Η άμυνα δεν είναι και το πιο δυνατό κομμάτι. Δεν είναι το πιο δυνατό κομμάτι, αλλά αν μια τέτοια ομάδα σε μια έδρα που πιθανόν να βρει ο ΠΑΟΚ στις 13-14 Μαρτίου την αφήσει να βρει ρυθμό, θα έχεις σοβαρό πρόβλημα. Εντάξει, πρώτο παιχνίδι έχουμε στο Παλατάκι. Ναι. Κακό είναι αυτό. Γιατί είναι κακό, ρε. Κακό είναι, γιατί είναι η πρόκληση θα κριθεί εκεί πέρα. Σόπα, ρε. Τι σόπα. Θα κερδίσει εδώ 25 πόντους. Όχι, θα κερδίσω 5. Τώρα απλά πάλι πρόκριση θα παιχτεί στη Σμύρνη, ό,τι και να δεν γίνει. Είναι. Εκτός και αν υπάρχει ένα πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ στο σύγχρονο αθλητισμό τα περιέδρα στα ακούω λίγο βερεσέ τώρα. Τέλος πάντων. Γιατί όταν ο άλλος ο ΠΑΟΚ κερδίζει συνέχεια εντός και χάνει εκτός, τι τα ακούς βερεσέ. Τι χάνει εκτός, ναι. Εκεί που χρειάστηκε 20 πόντους κέρδισα. Έτυχε. Δεν έτυχε. Άντε. Τι σχέση έχει να γραφούμε τώρα. Δεν έχει. Είναι η υποχρέωση νίκης που έχει η ομάδα. Δεν είναι Τενερίφη Καρσίγιακα, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Τενερίφη δεν πεζόταν με το ρόστο το περσινό. Τι να κάνουμε τώρα. Σπασφάξαν κιόλα, υπήρχε και ο Μπάνε νευρίασε, που τελευταία φορά που νευρίασε ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας. Εντάξει.
Σήμερα ήταν αγκαλιά με τον τύπο που του έδωσε την αγκαλιά και έδωσε τα δόντια. Ποιο ήταν, το Ρωμάι. Το Ρωμάι. Ναι, ναι. Δεν τον έβλεπε ο Ρωμάι. Ο οποίος φορούσε 61 νούμερο παπούτσι. Και φοράει προφανώς γιατί δεν του κόψε τα πόδια. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Αυτά όσον αφορά την Κασία. Και τώρα μέχρι τότε, εντάξει, υπάρχει καιρός μπροστά για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν και παιχνίδια μετά το αυριανό με την Κίμη. Υπάρχει διακοπή, ο τελικός κυπέλου το Σάββατο, δεν έχει αγωνιστική δράση. Την άλλη εβδομάδα δεν υπάρχει και πάλι αγωνιστική δράση, γιατί είναι τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, τα δεύτερα παράθυρα της FIBA. Οπότε έχει αρκετό χρόνο ο ΠΑΟΚ να προετοιμαστεί. Όχι πλήρης, γιατί και την άλλη εβδομάδα θα του λείπουν αρκετοί σημαντικοί παίχτες που θα είναι με την εθνική ομάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι παιχνίδια που έρχονται ανάμεσα σε ταξίδια, παιχνίδια και όλα αυτά. Έχει χρόνο να τα προετοιμάσει αυτά τα μάτς με την Καρσίλιακα. Θα δούμε μέχρι τότε πώς θα είναι η κατάσταση. Ναι. Να κρατήσουμε τη μάσκα του Πέλκα, να την κάνουμε μια πάσα προς τα εκεί. Αυτό είναι καλό ερώτημα. Θα το ξέρουμε λίγο αργότερα για το αν μπορεί να χρειαστεί. Γιατί τον έφαγε τον Μπατζόγλου και τον Κρουμπάλι, εντάξει. Πού θα έκανε το Κρουμπάλι αύριο, δηλαδή, να καταλάβει. Πού θα έκανε. Τράκαρε πάνω στον Τζάκσον. Ξαφνικά και πετάχτηκε μπροστά του και τον βρήκε τον τράκαρε. Τώρα αυτή η προπόνηση έγινε σε μια φάση που το. Πώς ένας που είναι 2-1-2-2 τρακέρνει με έναν που είναι 95 μούρι με μούρι. Ναι, άμα πας να. Μπορεί να ήρθε στο χέρι του, μπορεί να ήρθε σε μια άλλη φάση. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Τέλος πάντων, το θέμα για το Κρουμπάλι είναι ότι χθες την προπόνηση είχε αυτό το κάταγμα στη μύτη. Έμεινε στο νοσοκομείο χθες το βράδυ. Σήμερα είναι να, πριν από λίγο ήταν να πάρει το εξιτήριο, θα βρεθεί στο γήπεδο και εκεί θα φανεί αν μπορεί να συμμετάσχει στην αποστολή με κάποια προστατευτική μάσκα για να είναι διαθέσιμος αύριο. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, είναι δεν είναι διαθέσιμος, δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο να αγωνιστείς με μάσκα, πόσο μπορείς να το. Έτσι, να μπορέσει να το συνηθίσεις την ώρα του αγώνα. Ο Πέλκας καλύτερα παίζει με μάσκα. Πιο καλά παίζει, Έτσι λένε. Έχει ο Κρουμπάλι να βλέπει καλύτερα φορώντας μάσκα. Θα είναι πιο συγκεντρωμένος. Αν ποτίσουμε και ένα Αλεξοντανίλη τη μάσκα, μπορεί να είναι και πιο ήρεμος. Θα είναι πιο συγκεντρωμένος. Μπορεί. Μπορεί να νομίζει ότι δεν τον βλέπουνε. Τώρα πλάκα, χωρίς Κρουμπάλι, χωρίς rebound εκεί ενέργεια, υπάρχει πρόβλημα. Α, πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Φυσικά ρε. Πρόσεχε τις σκύλες σου, μην πάθουν τίποτα. Άλλο η πλάκα, καλό. Καλά τα λέει ο Κωνσταντινέας. Η παρουσία του. Καλά τα λέει μπιφτεκάδες. Πώς το λένε, τι παιχνίδι έχουμε χωρίς Κρουμπάλι. Κοίτα, το παιχνίδι χωρίς Κρουμπάλι λογική λέει θα πάρει περισσότερο χρόνο ο Τζάκσον μέσα. Ωραία. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι καλό. Την Κίμη έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αμυντικό κομμάτι. Η Κίμη είναι μια από τις καλύτερες 6-7 ομάδες. Εννοείται. Την Κίμη όμως δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν μειώνω την Κίμη. Ναι, κοίταξε, θα ξέρουμε σήμερα ακριβώς τι γίνεται με τον Κρουμπάλι. Έτσι, είτε είναι διαθέσιμος είτε όχι, θα ξέρουμε πάνω κάτω πόσο καιρό μπορεί να λείψει. Αλλά εντάξει, αν δεν παίξει αύριο, δεν νομίζω να είναι πια τόσο μεγάλο το διάστημα με ένα κατάγραμμα στη μύτη που να μείνει εκτός. Ακόμα και αν δεν παίξει αύριο. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι, η προπόνηση ξεκινάει σε λίγο, θα υπάρξει αποστολή και ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει για Χαλκίδα. Είναι αυτό το θέμα του Κρουμπάρι που είναι ανοιχτό. Είναι όμως και ένα σημαντικό παιχνίδι μπροστά για τον ΠΑΟΚ, αυτό με την Κίνη. Φυσικά και δεν είναι εύκολο. Εσύ είχε ρεκόρ ο ΠΑΟΚ 8-4, πήγαινε για 9-4 και θα πάει τώρα για 8-7 και μην γίνει 8-8. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς γύρισε γίνεται, έτσι. Γίνεται γιατί κατάφερε να χάσει από μια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει το πρωτογύρο από δύο ομάδες που δεν αποκλείεται να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έλαντε. Από τα Τρίκαλα και το Φάρο. Δεν τους παίρνει βαθμούς πίσω αυτούς. Όχι. Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Καταρχάς πρέπει να δούμε αν θα συνεχίσει το πρωτάθλημα ή όχι. Πάνω στα Τρίκαλα είναι πολύ δύσκολα. Είναι δυνατό. Δεν αποκλείεται κάτι ανάλογο να γίνει και με το Φάρο. Δηλαδή μίλησα με άνθρωπο που είχε σχέση εκεί. Είναι προς διάλυση. Είναι αρκετά προς διάλυση πλάκα. Μήπως να το κάνουμε μικρότερο το πρωτάθλημα, το κάνουμε 8 ομάδες. Δεν ξέρω, πάντως είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό και δεν είναι μόνο τα Τρίκαλα σε αυτή τη φάση. Είναι ο Φάρος, είναι ο Άρης, είναι. Ναι, είναι πολλές ομάδες συνοριακά. Ναι, τον Άρη υπάρχει ένας φίλαθλος που βάζει λεφτά τελευταία στιγμή για να του σώνει συνεχώς. Πόσο θα αντέξει ο άνθρωπος. Τα Τρίκαλα χθες κατέβηκαν με 7 παίκτες με τον Ολυμπιακό. Πόσο χάσανε.
Χάσανε 25 πόντους, είχα πτώσει. Αλλά παίξανε με 7 παίκτες. Γιατί έχουν φύγει αρκετοί, κάποιοι είχαν κάποια θέματα τραυματισμού, δεν μπορούσαν να παίξουν χθες. Και είχε 5 παίκτες μέσα και 2 στο πάγκο. Έτσι ήταν το σκηνικό. Τέλος πάντων, επιστρέφοντας στο Τουπάο, είπαμε το αυριανό παιχνίδι έχει αρκετές δυσκολίες. Εκείνη είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει πάρα πολύ από την αρχή της σεζόν. Εκείνη είχε ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, είναι 0-5 ή 0-6. Και μετά τις αλλαγές που έκανε στο... Και μετά τις αλλαγές που έκανε στο ρόστερ της, με τον McFadden φυσικά πρωταγωνιστή, έχει γίνει μια ομάδα που διεκδικεί... Και ο άλλος μάλιστα με ο ψηλός τους. Ο ψηλός είναι ένας μαλλιάς. Ο Κάιζερ, ή ο Μαγκή. Ο Μαγκή. Μαγκή. Δεν ξέρει μπάσκετ, αλλά έχει κορμί, είναι δυνατό παιδί, πηδάει στο Θεό. Ναι. Είναι και εργαλείο, ρε φίλε, δεν τον έχω δει ποτέ να είναι κακός. Ναι. Αυτό στην Καβάλα δεν έπαιζε. Στον Κολοσσό. Κολοσσό έπαιζε. Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν και στην Καβάλα πιο παλιά, δεν αποκλείεται. Αλλά στον Κολοσσό ήταν πέρσι. Και εντάξει, εκείνη είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή διεκδικεί φυσικά ακόμα και παρουσία στα play-off. Εντάξει, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει, το έχουμε πει, το έχουμε επαναλάβει ότι δεν υπάρχει εύκολο εντός έδρας παιχνίδι. Ειδικά με ομάδες τέτοιες που διεκδικούν πράγματα και φυσικά στην έδρα τους πλην των δύο, δηλαδή πλην του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, όλα τα άλλα τα μάτς και τα στοχεύουν και μπορούν να τα πάρουν. Εκείνη μετά από ένα έτσι μεγάλο νικηφόρο σερί που έχασε, η ΑΕΚ κέρδισε εκεί στο τέλος και με τύχη, με 2 πόντους, 77-79. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτό το παιχνίδι έρχεται σε μια συγκυρία που είναι σχετικά βολική για αυτόν, δηλαδή και αυτό το μάτς δεν είναι ανάμεσα σε ευρωπαϊκά, να έχεις έρθει, ξέρω εγώ, από τη Λετωνία με 4 πτήσεις και να πρέπει μετά να πας στη Χαλκίδα για να παίξεις με την Κίνη με μισή προπόνηση. Έτσι, είχε καιρό και μέρες να το προετοιμάσει. Προέκυψε αυτό το ζήτημα με τον Κρουμπάλη που είναι σημαντικό, όπως και να γίνει, είτε είναι διαθέσιμος είτε όχι. Αλλά είναι και ένα μάτς που όλοι στην ομάδα το έχουν έτσι τικάρει ως πολύ σημαντικό πρέπει να το κερδίσουν. Γιατί έχοντας κάνει κάποιες ήττες στην Ελλάδα στα προηγούμενα παιχνίδια, με το Φάρο, με το Παναθηναϊκό, που μείναν με τον Προμηθέα, που τους κράτησε πιο πίσω, είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει να το κερδίσει. Ούτως ώστε να είναι εκεί κοντά. Έτσι. Γιατί ξαναλέω ότι αν στο ξεκίνημα της σεζόν περιμέναμε την ΑΕΚ, okay, να είναι εκεί στην τρίτη θέση και κοντά τον Προμηθέα, έχει προκύψει και ένα Λαύριο το οποίο πηγαίνει καταπληκτικά. Είναι ο Προμηθέας ο οποίος έχουμε καταλάβει ότι είναι πολύ δυνατός σε όλα τα επίπεδα και η παρουσία μας στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο το επιβεβαίωσε, το περασμένο. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να κάνεις μια νίκη δύσκολη εκτός έδρας. Πρέπει να πάρεις ένα μάτι εκτός έδρας το οποίο είναι δύσκολο, όπως είναι αυτό με την Κίνη. Και μετά βέβαια, αφού μπεις έτσι στην άλλη φάση τη σεζόν από τον Μάρτιο και μετά, και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχεις να δώσεις με την Κασίγια, να δεις πώς θα τα πας από εκεί και πέρα. Γιατί μετά έχεις ήττα στο Αλεξάνδριο, παραδοσιακά. Δεν μπορεί, είναι Φλόρι. Ναι. Και βλέπεις αν μπορείς να μπεις εξάδα ή όχι. Είναι Φλόρι, θα χάσουν από το Φλόρι. Ηχογραφούνται, είναι Φλόρι. Εσύ λες ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο. Είπα ότι είναι Φλόρι, το είπα εγώ δημοσίως, ο Σταύρος Κόλκας, και ότι δεν μπορούν να κερδίσουν το Αλεξάνδριο τον αυτοκράτορα Άρη. Έτσι λέω στον αέρα. Ότι μόνο τις φανέλες τους δεν μπορούν να τις κερδίσουν. Φίλος μπασκετικός γράφει ότι η Καρσίγια, κατά την οποία έχει μελετήσει προφανώς, εκτός είναι πολύ καλή, εντός έχει πολλές ήττες. Πού να ξέρουν τώρα ότι ο Κόλκας έχει μελετήσει, ρε φίλε, τώρα πού να ξέρουν. Πού να ξέρουν οι λίγοι. Ναι, πάμε παρακάτω. Και εγώ λέω ότι ματσάρει πολύ καλά ο ΠΑΟΚ με την Καρσίγια. Ναι. Στην περιφερειακή άμυνα εκεί που είναι δυνατή αυτή. Ωραία. Θα το δούμε. Νίκο, θα ακούσουμε. Η πιο δύσκολη ήταν η Μπάμβιτ, έτσι, από τις πιθανές ομάδες, γιατί είχε και περίεργο ταξίδι. Και η θεωρητικά πιο εύκολη ήταν η Νίμπουργκ. Ωραία. Η οποία Νίμπουργκ άφησε στην ΑΕΚ, εννοείται. Εντάξει. Τι να πω. Από σήμερα ξέρουμε και ποιος θα είναι, από ποιο ζευγάρι προκύπτει αντίπαλος στους 8. Ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρει να περάσει, πάλι πολύ τυχερός, θα έχει μπροστά του μάλλον την Τενερίφη, η οποία κληρώθηκε με την Μούρθια. Πάλι την Τενερίφη, στους 8. Η Μούρθια ψιλοκαλή. Ναι, η λογική λέει ότι η Τενερίφη θα την περάσει τη Μούρθια. Ψιλοκαλή είναι η Μούρθια, στη μέρα της. Ναι. Νίκος, είναι πιο καλή ομάδα. Νίκος, ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε και τον Παπαθεοδόρου. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ για αυτή την κλήρωση. Είπαμε τα παιχνίδια βέβαια είναι μέσα στο Μάρτιο, αλλά από τώρα ξέρει ο ΠΑΟΚ τι γίνεται. Εντάξει, θα βρούμε μπροστά μας μια ομάδα με
που παίζει στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης μετά το Ισπανικό. Έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Ειδικά στην επίθεση είναι μια ομάδα που πηγαίνει σε πάρα πολλές κατοχές και σε υψηλά σκορ. Στη φάση των 16 όλες οι ομάδες έχουν ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είναι δύσκολες. Αλλά υπάρχει χρόνος για αυτό το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αρκετά μακριά από το πρώτο μάτς. Όταν έρθει η στιγμή θα προετοιμάσουμε την ομάδα με τον κατάλληλο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε τις ικανότητές μας. Είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει χρόνος. Πέρσι, για παράδειγμα, δεν υπήρχε. Ήταν πολύ κοντινά οι κληρώσεις με τους αγώνες. Κοιτάξτε, θετικό ή αρνητικό το ίδιο είναι και τις δύο πλευρές. Και αυτοί έχουν χρόνο να προετοιμάσουν το παιχνίδι τους και εμείς. Για μας είναι απαραίτητη η προϋπόθεση να ξεκουραστούμε σε αυτό το διάστημα, γιατί έχουμε περάσει ένα πολύ δύσκολο, έχουμε κάνει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα να προπονηθούμε όλοι μαζί, και αυτό μας έχει λείψει, για να παρουσιαστούμε στο μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας που μπορούμε για το παιχνίδι αυτό. Αν είναι μακριά τα παιχνίδια με την Καρσία, προφανώς το Μούρθια ή Τενερίφη είναι ακόμη πιο μακριά. Αυτό δεν το βλέπουμε καν. Παρά είναι μακριά. Κοντά είναι το παιχνίδι με την Κίμη. Όπως είπατε, η ομάδα δεν έκανε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Προέκυψαν κάποια θέματα της τελευταίας στιγμής. Επανέρχεται όμως μετά από ένα διάστημα στο πρωτάθλημα. Τι λέτε? Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Κίμη είναι μια ομάδα που το τελευταίους δύο μήνες έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Και με βάση την απόδοσή της και με βάση τα αποτελέσματα που έχει. Ειδικά στο γήπεδό της παίζει σε πολύ καλό επίπεδο. Εμείς έχουμε κάποια προβλήματα να διαχειριστούμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είναι σημαντικό για μας παιχνίδι. Και θεωρώ θα κάνουμε μια καλή προσπάθεια για να γυρίσουμε πίσω με την νίκη. Αυτά δηλώνει και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου για την κλήρωση για την τουρκική ομάδα, αλλά και για την Κίμη, την οποία θα αντιμετωπίσει αύριο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Σήμερα έχει και άλλα παιχνίδια, έγιναν και χθες. Η ΑΕΚ ξανακέρδισε εκτός έδρας. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα καλό σερί τις τελευταίες εβδομάδες, έχει ανέβει βαθμολογικά. Αφήνουμε το μπάσκετ στο παρόν για να πάμε και στα υπόλοιπα, και στο ποδόσφαιρο αλλά και στο βόλι. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε τι συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και να μιλήσουμε για την ομάδα βόλι. Δεύτερη ώρα, ΠΑΟΚ 24. Σήμερα Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου, είμαστε 10 λεπτά μετά τη μία, προχωράμε. Αναλύσαμε όλα όσα έχουν σχέση με το μπάσκετ, με την ευρωπαϊκή κλήρωση, με τον αγώνα που δίνει αύριο ο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε, έχουμε δεύτερο ένα με ποδόσφαιρο, έχουμε και βόλεϊ βεβαίως. Και εκεί ο ΠΑΟΚ παίζει στο Champions League. Τώρα βέβαια, κατά ψέματα, το Champions League του βόλεϊ είναι πραγματικά Champions League. Έτσι είναι η λίγα πρωταθλητών. Ο πρωταθλητής λοιπόν ΠΑΟΚ έκανε την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη στον Όμιλο. Πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής βραδιάς. Ο Γιάννης Τακορίδης είναι στη γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα. Όλα καλά? Μια χαρά. Γιάννη, βλέποντας αντιδράσεις και μετά το μάτς, δηλώσεις, σχόλια κτλ, σαν να πήγε να περάσει ένα μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια έκπληξη χθες και κέρδισε τους Τούρκους. Έτσι είναι τα μεγέθη? Δεν ξέρω πώς. Ναι, σίγουρα τα μεγέθη είναι αυτά. Η Τούρκη ομάδα είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Είναι χρόνια στο θεσμό του Champions League. Παλιότερα αγωνίστηκε με στόχο να το κατακτήσει. Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται σε υψηλά στάνταρ. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια κάνει την εμφάνισή του στο Champions League. Και όπως και να έχει, μια νίκη στο θεσμό είναι πολύ σημαντική, ειδικά απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Αλλά και στο πρώτο μάτς και με τους Γερμανούς δεν δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι, ξέρω εγώ, ο αδύναμος, αυτός που πάει να κάνει την έκπληξη. Δείχνει να έχει μια ισορροπία, τουλάχιστον δηλαδή φάνηκε στο γήπεδο ότι είναι στο επίπεδο κοντά εκεί των Τούρκων, και μάλιστα παίζοντας εγώ τους Σαφράνοβιτς για παράδειγμα χθες, έτσι. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή δεν ήταν θέμα μόνο μέρα, δεν ήταν θέμα μόνο μέρας. Όχι, στο αγωνιστικό επίπεδο δεν υπήρχαν τόσο μεγάλες διαφορές. Από εκεί και πέρα, ναι, όπως λέτε και εσείς, η παρουσία μας συνολική δεν είναι πολύ άσχημη, και στην Τουρκία παλέψαμε για το καλύτερο, δεν καταφέραμε να κάνουμε την νίκη.
με τη Φρεντισχάφεν στην έδρα μας στο Παλατάκι φτάσαμε πολύ κοντά στην νίκη, αλλά και αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα που αντέδρασε και κατέφερε να μας κερδίσει. Θα έλεγα ότι ήμασταν λίγο άτυχοι. Άτυχοι, όχι ακριβώς. Θα μπορούσαμε να αδικούσε η βαθμολογία τον ΠΑΟΚ, τον αδικούσε η βαθμολογία. Ναι, θα μπορούσαμε σε κάποια παιχνίδια να είμαστε λίγο καλύτεροι, όπως είμαι στη Φιλανδία, που την πρώτη αγωνιστική, βέβαια δεν το περιμέναμε, που με μία νίκη θα είχαν αλλάξει όλα τώρα, θα ήταν τελείως διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, συνεχίσαμε καθ' όλη τη διάρκεια στα παιχνίδια των ομίλων. Μέχρι τώρα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διεκδικήσουμε πλέον τις ελάχιστες πιθανότητες που έχουμε, αλλά όσο υπάρχουν πιθανότητες θα τις διεκδικούμε. Ναι. Γιάννη, τι θα έλεγες χθες, ποια ήταν τα κύρια στοιχεία που έδωσαν αυτή τη μεγάλη νίκη στον ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι? Νομίζω το σημαντικό είναι ότι, όπως είπε και ο προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχαμε διάρκεια στο παιχνίδι μας. Δεν έγινε αυτό, ας πούμε, που έγινε με τη Φεντισχάφη, που κάναμε δύο καλά σετ και μετά, ενώ η αντίπαλη ομάδα αντέδρασε, εμείς δεν μπορέσαμε να δώσουμε απάντηση. Εμείς μπήκαμε δυνατά στο πρώτο σετ, κάναμε μια ανατροπή μέσα στο πρώτο σετ και το πήραμε. Και καταφέραμε να το συνεχίσουμε αυτό και στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και ειδικά μετά το χαμένο σετ που είχαμε χθες, καταφέραμε να αντιδράσουμε, να ανεβάσουμε την απόδοσή μας και να πάρουμε το παιχνίδι. Όταν οριστικοποιήθηκε ότι θα παίξετε χωρίς τον Σαφράνοβιτς, τι σκέψεις δημιουργήθηκαν σε εσάς, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα και ειδικά σε μεγάλα παιχνίδια? Ναι, σίγουρα δεν είναι καλό να έχουμε απώλειες. Χθες ήταν μια ιδιαίτερη μέρα γιατί υπήρχαν πολλές δυσκολίες και ο Βάλγκερς δεν αγωνίστηκε γιατί είχε ένα μικρό πρόβλημα από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και εγώ είχα ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά τελικά κατάφερα να παίξω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει βάθος στην ομάδα, ειδικά στη θέση των ακραίων. Ο Κουμεντάκης και ο Γκιόν τα πήγανε εξαιρετικά νομίζω, όπως και ο Τερζής που έπαιξε στη θέση του Βάλκερς. Και είναι πολύ θετικό αυτό για τη συνέχεια, γιατί έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά που θα χρειαστούν όλοι οι αθλητές να είναι έτοιμοι και να δώσουν το καλύτερό τους. Συμφωνείς ότι ένα από τα σημεία κλειδιά στο παιχνίδι ήταν εκείνο το σερί που κάνατε με σένα στο σερβίς? Άλλαξε το παιχνίδι, η ψυχολογία? Γιατί ήταν στην αρχή του παιχνιδιού, που αν το σετ εκείνο έφευγε με τη διαφορά που είχε η Χάλμπανγκ, νομίζω 4 πόντους ήταν μπροστά, ίσως ήταν διαφορετικά για την ψυχολογία, κυρίως αυτό. Αλλά και πάλι νομίζω ότι θα βρίσκαμε τον τρόπο και σε κάποιο άλλο σημείο θα τη δούσαμε ανάλογα, πιστεύω. Γιάννη, ασκείτε κριτική στην ομάδα γενικότερα για το ότι ειδικά στη δική σου θέση θα μπορούσε να είναι καλύτερη, θα μπορούσε να ενισχυθεί. Προφανώς τα έχεις ακούσει. Έχεις κάτι να απαντήσεις? Έχουν δίκιο, είναι αυστηροί? Τι θα έλεγες? Κοιτάξτε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ αγαπάει την ομάδα, είναι κοντά στην ομάδα, έχει αγκαλιάσει το βόλι. Σαφώς οι απαιτήσεις ανεβαίνουν, αυτό είναι κατανοητό από όλους. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δώσουμε απαντήσεις κυρίως στους αντιπάλους μέσα στο γήπεδο. Τον κόσμο το θέλουμε δίπλα μας, να μας στηρίζει και ξέρουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου είτε τα καταφέρουμε είτε δεν τα καταφέρουμε σέβεται τη δουλειά και την επιμονή που δείχνουμε τα τελευταία χρόνια. Φυσικά, και είναι φυσικά, δίπλα μας. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο και η κριτική είναι δεκτή και μόνο καλύτερος μπορεί να μας κάνει γιατί δουλεύουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Αισθάνεσαι μειωμένος για να ασκείτε κριτική εκεί ειδικά στους κεντρικούς, ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε, θα έπρεπε να ενισχυθεί, να πάρει ξένο, γιατί αυτό λέγεται συνέχεια? Κοιτάξτε, αυτά είναι επιλογές της διοίκησης πρώτα απ' όλα, του προπονητή, και μετά μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς ή ο κόσμος ή οπουδήποτε. Η ομάδα έχει στο τιμόνι κάποιους ανθρώπους που κάνουν το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα εμάς η δουλειά μας είναι, εφόσον κληθούμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε υπερβάσεις και να δώσουμε το 100%. Νομίζω, εγώ προσωπικά δεν πολύ ακούω τι γίνεται. Το μόνο που κοιτάω είναι να δουλεύω στο γήπεδο, να γίνομαι καλύτερος και να δίνω το καλύτερο για την ομάδα. Πλέον τα ρόστερ έχουν διαμορφωθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την παράδοση, την όχι και τόσο αθλητική,
να διαμορφώνει το ρόστερ του μετά τα μέσα της σεζόν. Πλέον θεωρείς ότι έχετε τα χαρακτηριστικά για να επαναλάβετε τις επιτυχίες των προηγούμενων ετών? Ναι, σίγουρα αυτό το έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε ότι γίνεται και φέτος με κάποιες αλλαγές. Τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις ομάδες κάθε χρόνο με την προηγούμενη ομάδα. Είναι κάθε χρόνο οι συνθήκες διαφορετικές. Ο αντίπαλος είναι διαφορετικός. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κύριος αντίπαλος Ολυμπιακός στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, νομίζω και πέρσι τον βλέπαμε με το ίδιο μάτι. Βλέπαμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Για κάποιους άλλους μια ενίκητη ομάδα. Και εμείς με προσήλωση 100% στο στόχο μας και χωρίς να κοιτάμε ποιον έχουμε απέναντι μέχρι τη στιγμή που θα τον αντιμετωπίσουμε την κρίσιμη, νομίζω κάναμε αυτό που έβλεπε. Το ίδιο έχουμε να κάνουμε και φέτος. Και νομίζω ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζει πολύ κοντά στις δυνατότητες του, στις ψηλότερες δυνατότητες του, ενώ εμείς έχουμε πολλά περιθώρια. Αυτό είναι που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και εκεί θα κοιτάξουμε. Αυτό ακριβώς, επειδή τον μετρήσατε και πρόσφατα, γι' αυτό σου κάνω την ερώτηση. Ναι. Είναι σημαντική απόσταση των δύο ομάδων, υπάρχει ήδη ισορροπία, πώς το έζησες στο μάτσο Σαββάτου? Σαν γενικότερη εικόνα, ναι, ναι, και αυτό που δείχνει το πρωτάθλημα και η βαθμολογία, ο Ολυμπιακός είναι λίγο πάνω αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα όσον αφορά είναι το τι πιστεύω εγώ, είναι αυτό που σας είπα πριν. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλό βόλο αυτή τη στιγμή, παίζει με λίγα λάθη. Αυτό βοηθάει βέβαια στο ότι είναι η ίδια ομάδα από το καλοκαίρι και δουλεύουν όλοι μαζί. Έχουν έναν καλό προπονητή και κάνουν μια καλή δουλειά. Το ίδιο ισχύει και για μας. Έχουμε ένα πολύ καλό υλικό, ένα πολύ καλό προπονητή. Αλλά ο χρόνος αρχίζει να δουλεύει πέρα μας από, στην ουσία, από τα Χριστούγεννα και μετά, που η ομάδα άλλαξε, ήρθε διαγώνιος, έγιναν οι αλλαγές που γίνανε. Εμείς στο ίδιο μοτίβο συνεχίζουμε να δουλεύουμε και νομίζω θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και νομίζω ότι όπως είναι φυσιολογικό και όπως γίνεται κάθε χρόνο, τα πάντα θα κρυθούν στο τέλος. Σε ρωτήσαμε για τον Σαφράνοβιτς, που είναι πολύ σημαντικός παίχτης, έχει την ιστορία του στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις, από χθες γίνεται μεγάλη αναφορά στον Τερζή για το ότι πάντα σε κρίσιμες στιγμές πάντα αναλαμβάνει, παίρνει το ρόλο, παίρνει την πρωτοβουλία, είναι αυτός ο βασικός τελικά. Και όλα αυτά ενώ τα χρόνια περνάνε, έτσι νομίζω 39 είναι ο Τερζής. Έγραφε... Ναι, 39. Έγραφε χθες φίλος στο ΠΑΟΚ 24. Δεν θα λέμε πλέον ότι ο Τερζής είναι Τιτάνας. Ο Τιτάνας είναι Τερζής. Υπάρχει τρομερός σεβασμός για την ποιότητα, για όλη αυτή την προσφορά του. Σίγουρα, μην ξεχνάμε ότι ο Τερζής είναι ένας αθλητής που κλείθηκε πέρσι να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Να αντικαταστήσει τον Μπασαδόρο, ο οποίος πέρσι δεν πρόσφερε αυτά που περιμέναμε, ναι, και να τον αντικαταστήσει στο κρισιμότερο σημείο. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν είναι μια οποιαδήποτε αλλαγή. Ο Πασαδόρος είναι αυτός που οργανώνει όλο το παιχνίδι, στην ουσία αλλάζει όλη η ομάδα. Ναι. Νομίζω πέρσι τα κατάφερε περίφημα και ένας αθλητής 39 χρονών που λέτε κι εσείς, που έχει τόσο πολλή εμπειρία, mm-hmm, που όσο και να μην αγωνίζεται συχνά και τακτικά, γιατί θα τους έχουμε έναν εξίσου καλό Πασαδόρο, το Βάλκερς, mm-hmm, όταν του δίνεται η ευκαιρία και του ζητάει προπονητής. Είδαμε και χθες, είδαμε και μέσα στο Red την προηγούμενη αγωνιστική που για ένα σετ η ομάδα έπαιξε πολύ καλά, ότι είναι εκεί για να βοηθήσει και να δώσει το καλύτερο για την ομάδα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα μεγάλα μάτς είναι μπροστά, έτσι, και θα είναι πολλά σε όλες τις οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτά από τον Γιάννη Τακουρίδη για την ομάδα Βόλεϊ που χθες έκανε την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη. Έχει ελπίδες για να κερδίσει και τους Φιλανδούς και με την τρίτη θέση, εφόσον αυτή θα είναι. Και η Φιλανδία είναι και πιο αδύναμη, σίγουρα είναι πιο αδύναμη από τους Τούρκους. Εντάξει, το τι θα γινόταν αν ο ΠΑΟΚ ξεκινούσε αλλιώς με το διαγώνιο κτλ. Ναι, είναι μεγάλη ζήτηση. Θα κέρδιζε σίγουρα στη Φιλανδία, για παράδειγμα, εκείνο το πρώτο παιχνίδι. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε. Μπορεί ο ΠΑΟΚ, έχει το πρωτάθλημα και τα play-off, έχει το κύπελο, έχει μια ευκαιρία στην Ευρώπη να κάνει το κάτι παραπάνω. Για άλλη μια χρονιά, υπάρχει μια επανεκκίνηση από το χειμώνα και μετά. Θα δούμε πώς θα πάει
αυτή η προσπάθεια. Τώρα το να κερδίζεις αυτή την τουρκική ομάδα με τον Σαφράνοβιτς έξω, με τον βασικό Πασαδόρο να μην μπορεί να βοηθήσει. Είναι τεράστια επιτυχία. Είναι τεράστια επιτυχία και όπως λέει και ο Τακουρίδης, στη σύγκριση με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός παίζει το ταβάνι του σχεδόν. Ο ΠΑΟΚ τώρα κάνει κάποια βήματα, τώρα βελτιώνεται. Το ταβάνι του είναι πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Και καταλαβαίνετε ότι επειδή το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, στον ΠΑΟΚ θα το πιστεύουν πάρα πολύ, γιατί το έχουν ξανακάνει, και στον Ολυμπιακό θα αγχώνονται. Θα αγχώνονται, μην την ξαναπατήσουν. Αφήνουμε για λίγο το βόλεϊ, μια μικρή επιστροφή στο μπάσκετ πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχει κάνει δηλώσεις και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, που νομίζω ήταν στην κλήρωση, ναι, είναι στην κλήρωση, ο πρόεδρος της ΠΑΟΚ. Αναφέρει ο Πρέλεβιτς και οι τρεις ομάδες που θα είναι αντίπαλοι μας είναι σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι ομάδες που μπορούν να μας προκαλέσουν φόβο. Αυτό ισχύει και για την Καρσίγιακα, δυνατή ομάδα, αγωνίζεται σε δυνατό πρωτάθλημα, αλλά οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Σε μια σειρά δύο αγώνων με εντός και εκτός έδρας παιχνίδια, η ψυχολογία αλλάζει αρκετές φορές, πολλά μπορούν να παίξουν ρόλο, όλα είναι πιθανά. Λέει ο Πρέλεβιτς, το επίπεδο της οργάνωσης είναι υψηλό, δίνει σε όλους δυνατότητα, εφόσον παίξουν καλά, να διεκδικήσουν κάτι, και από ό,τι βλέπω, όλες σχεδόν οι ομάδες έχουν δυνατότητα να διεκδικήσουν ως το τέλος την πρόκριση στο Final Four. Άρα και ο ΠΑΟΚ θεωρεί προφανώς ότι έχει τις δικές του ελπίδες. Ελπίζω και εύχομαι, αναφέρει ο Πρέλεβιτς, να είμαστε δυνατοί και εμείς σε αυτή τη διαδικασία που ξεκινά απέναντι σε μια ομάδα που τη γνωρίζουμε καλά και σαν οργανισμό, γιατί και επίσημα αλλά και φιλικά παιχνίδια έχουμε παίξει μαζί τους. Μετά, δεν αποφεύγει ο Πρέλεβιτς να μιλήσει και για τη συνέχεια, μετά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ζευγάρι που μας αναλογεί με Μούρθια και Τενερίφη. Τα τοπικά ντέρμπι έχουν άλλη ψυχολογία. Αλλά αυτό είναι κάτι που για να μας απασχολήσει θα πρέπει πρώτα να περάσουμε την Καρσίγιακα, αυτή είναι η ομάδα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι ο Πρέλεβιτς, που συνήθως είναι πολύ πολύ μετρημένος, αισιοδοξεί. Αισιοδοξεί και για την πρόκριση με τους Τούρκους. Και ενώ όλοι πιστεύουμε ότι μετά θα υπάρχει Τενερίφη και τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, ο Πρέλεβιτς λέει να το δούμε, έχει ενδιαφέρον και αυτό. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε και γι' αυτό. Μάλιστα, για να δούμε. Φίλε 509, αν μας ακούς, τι εννοείς στη συχνότητά μας? 107 και 4 στο ίντερνετ, πού ακριβώς μας ακούς, αν τώρα ακούς? Είμαστε... Ναι, είχε μια μικρή διακοπή. Εντάξει, είμαστε κανονικά και πάλι στον αέρα. Είναι η μέρα λίγο παράξενη σήμερα με διάφορες διακοπές ρεύματος. Που εδώ είναι ή πάνω? Πάνω. Τι γίνεται, χαμός γίνεται πάνω? Έχει καρέκλες ρίχνουν. Ποιος ξέρει. Και ο Ζουρνατζίδης λέει μπορούμε να περάσουμε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Το αφήνουμε πίσω μας. Πάμε στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και σε όλα όσα αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα. Σε αυτά θα μπούμε σε πολύ λίγο. Ένας φίλος γράφει, γιατί ελάχιστες πιθανότητες στο βόλεϊ με νίκη με τους Φιλανδούς δεν περνάμε τουλάχιστον σε καλύτερη τρίτη? Ακούγοντας τις δηλώσεις του Τακουρίδη, ο φίλος γράφει ότι έχει αρκετές ελπίδες ο ΠΑΟΚ για να περάσει. Λοιπόν, ένα τελευταίο διάλειμμα για να δούμε και τα ποδοσφαιρικά μας. Πάμε! Γρήγορα, γρήγορα. Το ποδόσφαιρο τελευταίο έμεινε, αν είναι δυνατόν. Ο βασιλιάς των σπορ. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί και διεκδικεί το πρωτάθλημα. Το αφήσαμε τελευταίο. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά ότι αφήσαμε τον βασιλιά των σπορ τελευταίο. Μιλήσαμε για μπάσκετ, για βόλεϊ, για όλα τα άλλα και δεν έχουμε πει κουβέντα για το εξπρές του Λουτσέσκου. Έβαλε αυτός ο καινούριος που έκανε ραδιόφωνο τώρα, έχει βάλει ένα καθυστερημένο να λέει ότι εμείς κράζουμε τον Λουτσέσκου. Αυτό είναι. Λοιπόν, ήταν χθες τα τηλεφωνήματα στην εκπομπή, αν πρόσεξες, αρκετά... Αρχίζουν και παραδέχονται την... Δεν είναι εύκολο. Όχι, εννοείται δεν είναι εύκολο. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Ειδικά, πολύ σπάνιο. Ειδικά όταν είσαι σε μία μάζα. Που λες εντάξει, θα ξεχάσουν τι έλεγα. Ναι, ναι. Ναι. Και ήταν χθες ο ένας με τον άλλον φίλη που... Και στο Facebook το βλέπω. Μπράβο. Ωραία. Έτσι πρέπει, είναι όμορφο αυτό. Κανείς δεν είναι λάνθαστος.
Ωραία αντίδραση. Πάμε να δούμε λοιπόν συνολικά τι συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Βγάζοντας στον αέρα την Ελένη Μπούντου. Προετοιμασίας, ναι. Η οποία πιστεύει ότι την ώρα που εμείς θα δίνουμε τη μάχη για το πρωτάθλημα, αυτή θα βγάλει γκόμενο. Πιστεύει. Πες αυτόν που σου στείλε το μήνυμα ότι δεν έχει καμία ελπίδα μέχρι τις 6-7 Μαΐου. Έχεις δουλειά, έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά να κάνεις. Και αν τολμήσω, αν τσεκάρω ότι ξαλιαρίζεις δεξιά-αριστερά, ωραία, θα υποφέρει αυτός, πες του, που βάζει τρικλοποδιά στην προσπάθεια της ομάδας. Θα πούμε κι άλλα έτσι προσωπικά. Ενώ, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι από το κοινό, Ελένη. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Επαγγελματικά μηνύματα ήταν, Σταύρο μου. Αυτό είναι το ύποπτο. Επαγγελματικά μηνύματα. Τα προσωπικά με τα επαγγελματικά. Εντάξει, κανόνες την πορεία σου. Κανόνες την πορεία σου, μην έχουμε άλλα τέλη τη σεζόν. Φίλος γράφει, φίλος μπασκετικός είναι, επιτέλους κάνατε και κάτι σωστό. Δεν είπαμε κουβέντα για το ποδόσφαιρο. Αφού και εσύ υποφέρει το ποδόσφαιρο, τι μας λες τώρα. Ο γνωστός είναι. Ναι. Εσύ την υποφέρει το ποδόσφαιρο. Άσε μας τώρα, βρε. Άσε μας. Έχει 30 δικαστήρια για ποδόσφαιρο, έχει και 2 για μπάσκετ. Έλα. Ελένη. Λοιπόν, όλος ο κόσμος ρωτάει για τα εισιτήρια με Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε να δώσετε μία απάντηση. Μία απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα. Ναι. Ναι. Όχι. Πότε θα βγουν, στην κυκλοφορία. Δεν και είναι στο ίντερνετ. Όχι, ακόμη δεν έχουν βγει σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με τον Ολυμπιακό. Λαμία ΠΑΟΚ παίζει το Σάββατο. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και εκεί να ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Ότι θα έχει μπλόκα έξω από τη Λαμία. Ότι η κατάσταση δεν είναι απλή. Ούτε οργανωμένη, ούτε μεμονωμένη, ούτε δίνει ο γηπεδούχος, ούτε κερκίδα ανοίγει, ούτε διαθέτει. Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι σαν τα άλλα παιχνίδια. Ούτε διάθεση υπάρχει. Κακός. Αλλά αυτό ισχύει. Έγιναν άλλα πράγματα σε άλλα εντός έδρας μάτς της Λαμίας. Αλήθεια είναι. Αλλά. Εντάξει. Δεν υπάρχει λύση. Εκτός άμα είπα, ΠΑΟΚ τις επόμενες μέρες. Δώσει μια λύση. Δεν νομίζω, δεν το βλέπω. Θα περιμένουμε επίσης μια ημέρα. Προς το παρόν είναι όλα αρνητικά. Προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια κατάσταση που δεν είναι ιδανική για μια ομάδα που έχει τόσο ενθουσιασμό. Και δεν φταίει αυτή γι' αυτό. Δηλαδή σου λέει ότι αν στη Λαμία, χωρίς να υπάρχει καν δυνατότητα μεμονωμένης μετακίνησης, εμφανιστούν 500 άτομα και γίνουν τα ίδια, ξέρω εγώ, και χειρότερα, γιατί στα Γιάννενα δεν έγινε και τίποτα. Ωραία, με τα Γιάννενα κινδυνεύουμε να παίξουμε όχι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που θα είναι την επόμενη αγωνιστική και θα προλάβουμε να παίξουμε με κόσμο, αλλά με την ΑΕΚ χωρίς κόσμο. Βάλτε λίγο κάτω ποιο είναι το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ, χωρίς τα άλλα να μην είναι σημαντικά. Αλλά το σημαντικότερο ποιο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στα Γιάννενα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήραν εισιτήρια και επίσημα και μέσω ίντερνετ, αφού διέθετε η γηπεδούχος ΠΑΕ. Εδώ ναι. Δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα. Και το σημείο κλειδί στα Γιάννενα ήταν και το ιντερνετικό, η ιντερνετική διάθεση, η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτήριων. Που αρκετός κόσμος έσπευσε να προμηθευτεί το εισιτήριό του και όταν φυσικά αντιλήφθηκαν ότι γίνονται καπνός τα συγκεκριμένα εισιτήρια μέσω ηλεκτρονικής διάθεσης, τα έκλεισαν άρον-άρον, κατέβασαν έτσι το σχετικό link. Αυτό που έγινε αντιληπτό για τη Λαμία, από ανθρώπους της Λαμίας, ήταν μια περίεργη προσπάθεια αγνώστων από άλλες περιοχές, όχι βόρεια, ούτε από άλλες πολύ συγκεκριμένες περιοχές, να πάρουν εισιτήρια, το οποίο έχει υποθεί. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Έως πολύ. Βέβαια τώρα εκεί κάποιος κάτοικος Λαμίας ή εκεί στον περίγυρο της Λαμίας, πώς μπορείς να του πεις να τον φρενάρεις να μην πάει στο γήπεδο αν πάρει το εισιτήριό του, προμηθευτεί το εισιτήριό του. Δεν ξέρω αν θα διαθέσουν και άλλα εισιτήρια πέρα τους κατόχους διαρκείας. Είναι. Το ψάχνουν στη Λαμία, είναι ξεκάθαρο. Θα έχει και μέτρα ασφαλείας αυξημένα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ προκειμένου να μην βρεθεί στο γήπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και το συγκεκριμένο, αλλά όπως είπε και ο Σταύρος, ας σκεφτούμε όλοι τι είναι προτιμότερο, να μην υπάρχει κόσμος, να μην υπάρχουν οπαδοί στο μάτι. Δεν θέλουμε να τη Λαμία επιλέγει να μην θέλει κόσμο, δεν σημαίνει ότι θα φιλοξενηθούν κόσμοι άλλων ομάδων, ανταγωνιστικών όμως. Και η Λαμία έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει αυτή τη στιγμή. Τι δεν έπαιξε εντός όλα τα μεγάλα. Τα έπαιξε. Εντός του Περιστέρι τα έπαιξε. Αυτό σου λέω. Τα έπαιξε. Λοιπόν, πάμε στα της ομάδας. Όχι, εγώ άλλο λέω. Ναι. Είμαι εγώ αεξής, δε φίλε. Και έχω σύνδεσμο στη Λαμία.
Ωραία, και είμαστε 200 μέλη. Μη δούμε ξαφνικά 200 μέλη της Original στη Λαμία μέσα στο Λαμία ΠΑΟΚ. Αυτό λέω. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και βάζουμε μία τελεία στο συγκεκριμένο θέμα της παρουσίας του κόσμου στην Λαμία. Ένα παιχνίδι το οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το προσεγγίζει σαν τελικό. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος που μπήκε στην χθεσινή προπόνηση του Δικεφάλου. Κοιτάμε τον επόμενο τελικό. Αφήσαμε πίσω εκείνον με την Λάρισα και πλέον στρέφεται η προσοχή και το ενδιαφέρον όλου του τμήματος, του ποδοσφαιρικού τμήματος, στον τελικό με την Λαμία. Βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν υπάρχουν προβλήματα πέρα από του Ελκαντουρί, το γνωστό πρόβλημα για τον Ελκαντουρί, ο οποίος είναι στα πίτσα ακόμη. Και φυσικά για πρώτη φορά είδαμε μετά από καιρό και το όνομα του Λεβέκ, το οποίο βρίσκεται βεβαίως στο ιατρικό δελτίο, αλλά το σημειώνουμε. Πού βρισκόταν στο τουριστικό δελτίο? Το σημειώνουμε και το αναφέρουμε, γιατί το είδαμε στο report της προπόνησης. Φαντάσου τώρα, ακόμα και να γίνει καλά ο Λεβέκ, εδώ δεν βάζει τον Αζεβέδο. Αυτό σκέφτεται το αυτό που είναι πολύ ποιοτικό παίκτη. Φαντάζομαι για το Λεβέκ. Όσο είδαμε από Λεβέκ, είδαμε. Τουλάχιστον βάσει αυτή τη λογική. Έτσι φαίνεται. Αν ο Αζεβέδο δυσκολεύεται. Εγώ νομίζω θα παίξει στο Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ Πλατανιάς. Ναι. Τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Και θα τερματιστεί στον γύρο του Θριάμβου. Εντάξει. Τώρα που είπαμε για Αζεβέδο και Βιερινέ, έχει τρεις κάρτες ο Μάτος και μάλιστα την τρίτη την έχει πάρει από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και έκτοτε είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί όπως αντιλαμβάνεται κανείς, μία ακόμη κίτρινη κάρτα να πάρει θα πρέπει να λείψει σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια. Ποια είναι τα επόμενα? Είναι το παιχνίδι με την Λαμία. Όχι, τώρα σε αυτό με τη Λαμία να αντικρίσει. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ακολουθεί ο Αστέρας Τρίπολης, είναι τα παιχνίδια κυπέλλου. Ιάκ και ο Ατρόμητος. Ας το κυπέλλου, το κυπέλλου είναι άλλη λίστα. Είναι τα τέσσερα μεγάλα παιχνίδια. ΑΕΚ, Ολυμπιακός εντός, Τρίπολη, Ατρόμητος εκτός. Πρέπει να φάει μέχρι τώρα μια κάρτα. Για την παίξη τη Λαμία. Τώρα, εντάξει. Πάντως, από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν έχει φάει. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο Βραζιλιάνος μπακ του ΠΑΟΚ και μιας και το αναφέραμε, το σημειώνουμε και εμείς. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν βεβαίως για τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Η εβδομάδα έχει ακόμη ημέρες. Χθες ήταν η μέρα αποθεραπείας για όσους αγωνίστηκαν. Κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησαν οι υπόλοιποι και νομίζω ότι από σήμερα θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει η τακτική και το πλάνο προσέγγισης για το παιχνίδι του Σαββάτου στο μυαλό του Ράζβαν Λουτσέσκου και των υπόλοιπων παικτών. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και μια βόλτα στα εξωαγωνιστικά της αναμέτρησης. Θα σταματήσω, θα σταθώ μάλλον στις δηλώσεις του Ρόμπερτ Μαξ, αυτές που συνηθίζει να δίνει στην ιστοσελίδα του, να σχολιάζει έτσι το παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε, αυτό με την Λάρισα. Ήταν ξεκάθαρο το μάτς, μπορούσαμε πολύ να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ. Έχουμε ένα καταπληκτικό σερί, τόσο σε πρωτάθλημα όσο και σε κύπελο. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος και κρατάω την τελευταία του ατάκα ότι γνωρίζουμε πως η μάχη για τον τίτλο δεν είναι εύκολη, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια, την ίδια σοβαρότητα μέχρι το τέλος. Αυτά από τον ΜΑΚ και πάω στον Πέλκα, ο οποίος ευχαρίστησε πάρα πολύ τον μικρό που τον συνόδευσε στον αγωνιστικό χώρο, πέρα από τη συγκίνηση και από το στιγμιότυπο του Βαρέλα με του γιού του. Είχαμε και τον Πιτσιρικά με το ιδιαίτερο κούρημα, με το δικέφαλο στο κεφάλι και το νούμερο 77 και βεβαίως τη μάσκαλα Πέλκα στο πρόσωπό του, συνόδευσε τον Έλληνα μεσοεπιθετικό στον αγωνιστικό χώρο, τράβηξε και αυτός πολλά τα βλέμματα. Είναι από τη γενέτειρα του Δημήτρη Πέλκα, με μπαμπά έτσι κομωτή άρρωστο ΠΑΟΚτσι, ο οποίος είχε την ιδέα, ο οποίος είχε την έμπνευση και φυσικά έφερε τον γιο του στο γήπεδο προκειμένου να συνοδεύσει τον Δημήτρη Πέλκα. Και Αλέξη Κούγια όμως έχει το μενού. Σας έλειψε? Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω από την ανακοίνωση που ήρθε χθες, που βγήκε μάλλον χθες το απόγευμα από την Λάρισα, η οποία έκανε λόγο για κακή ημέρα ομάδας, έτσι αναγνωρίζουν σε πρώτη ανάγνωση, σε πρώτη φάση την κακή ημέρα που βρέθηκε η Λάρισα στο γήπεδο της Τούμπας, την κακή εικόνα που είχε η Λάρισα στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά σε κακή ημέρα και οι διαιτητές χωρίς σκοπιμότητα. Αναφέρονται έτσι σε ένα offside του Σάχοφ στη φάση του γκολ βεβαίως, ότι θα έπρεπε να το δει ο διαιτητής και ο βοηθός ο Πετρόπουλος από ναι, εκεί. Να δούμε ότι δεν υπάρχει offside βασικά, ξέναμε τα βασικά όμως, εντάξει. Ναι, σου λέω ότι αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή μπορεί να αναφέρει ότι βιάζουμε παρθένες κάθε 12 λεπτά στην αριστοτέλους, αλλά δεν είναι να τα αφομοιώνουμε κιόλας.
Οπότε ήρθε η ανακοίνωση του συλλόγου της Θεσσαλίας με πολλά έτσι παράπονα. Ναι, μεν ήμασταν κακοί, αλλά δεν ήμασταν. Ναι, μεν ήμασταν για 12 γκολ, αλλά. Μπήκε ένα γκολ offside που δεν είναι offside. Ναι, για λέγε παρακάτω. Εδώ η ανακοίνωση, Σταύρο, κλείνει ότι οι 4 διαιτητές ήταν μεν σε άτυχη μέρα, δεν τους καταλογίζουμε καμία σκοπιμότητα δε. Είναι η τακτική αυτή της Λάρισας που θέλω να πω κάτι, αλλά δεν το λέω ξεκάθαρα, αλλά αφήνω παράπονα για να κάνω ντόρο. Για να ακουστώ. Κάπως έτσι το διάβασε τουλάχιστον και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ, η οποία μεταξύ άλλων απάντησε εντός εισαγωγικών στον Αλέξη Κούγια και στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Λάρισα, αναφέροντας ότι 50 μέτρα offside είδε ο Κούγιας και τα ΜΜΕ επιρροής του εργοδότη του, χωρίς φυσικά να αναφέρουν κάποιο όνομα, και αυτό μπορούμε να το δικαιολογήσουμε είτε από έλλειψη όρασης είτε από χρήση παρεστησιογόνων. Ελπίζουμε ότι ο κύριος Κούγιας δεν έχει φυσικά καμία σχέση ούτε με την έλλειψη όρασης ούτε με παρεστησιογόνα και απλά ψάχνει λίγη δημοσιότητα να ακουστεί λίγο παραπάνω, γιατί ποτέ δεν του είναι αρκετή. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι αρέσκεται, δεν είναι κάτι κακό. Αρέσκεται στην δημοσιότητα, αρέσκεται στο μικρόφωνο. Κοίτα, θα σου πω κάτι τώρα. Εγώ, επειδή τα βλέπω μαρκετίστικα όσο μεγαλώνουν τα πράγματα, τα βλέπω μαρκετίστικα. Και έχουμε να κάνουμε και με διαφήμιση, ξέρουμε ποια είναι τα ποσά που παίζουν κτλ. Κτλ. Ο Κούγιας είναι ένας έγκριτος ποινικολόγος, πολύ καλός στη δουλειά του, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς αυτό το πράγμα. Ωραία. Το πώς το κάνει αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τις. Πώς το λένε, το πώς το βλέπει ο καθένας. Άλλοι δηλαδή δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα, άλλοι τους αρέσει κτλ. Κτλ. Μία αγωγή κοστίζει στον Κούγια και τον κάθε Κούγια, είναι νόμος αυτός, από τη στιγμή που αφορά τον ίδιο και είναι δικηγόρος, πληρώνει μόνο το μεγαρόσημο, το οποίο είναι 10 ευρώ. Ωραία. Δηλαδή κάνω εγώ αγωγή που είμαι δικηγόρος και επειδή το θέμα είναι επί προσωπικού, δεν πληρώνω παράβολο. Εντάξει. Άρα λοιπόν είναι 10 ευρώ. Όταν μάλιστα αυτή η δήλωση έχει γίνει ως επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΛ, αυτομάτως ο άνθρωπος καταφέρνει να προβάλλει εαυτόν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας με 10 ευρώ. Από εκεί και πέρα βέβαια, θέλω να κάνω μία ερώτηση δημοσίως στους συλλόγους των δικηγόρων και των δικαστών και γενικά στο δικαστικό σώμα, ότι σε μία χώρα που είναι φορτωμένη δικαστικά με τόσες υποθέσεις, αν θα πρέπει να μπει ένας κόφτης, ρε φίλε, μπορείς να κάνεις μέχρι 3 μηνύσεις το χρόνο, όχι μηνύσεις, μηνύσεις πληρώνεις και 70, συν το μεγαρόσημο. Ωραία. Είναι ακριβές. Δεν πληρώνουμε 70. Πληρώνουμε 10. Ωραία, γιατί κάνουμε αγωγή. Εντάξει. Αν θα πρέπει να μπει ένας κόφτης, να είναι, ξέρω εγώ, έχεις μέχρι 3 δικαίωμα το χρόνο. Πάνω από 3 θα πληρώνεις 3 χιλιάρικα. Γιατί αλλιώς δεν έχει ουσία, κολλάνε διαδικασίες, άνθρωποι που περιμένουν να λύσουν θέματα σοβαρά δεν τα λύνουν. Ωραία. Πάω εγώ που, ξέρω εγώ, μου έκανε κάποιος μήνυση για συκοφαντική και ενώ ξέρω θα αθωωθώ, περιμένω 12 ώρες να περάσουν 30 υποθέσεις, παύλα αγωγές, σαν αυτή του Κούγια. Θα πρέπει να μπει ένας κόφτης εκεί στο δικηγορικό σύλλογο, εκεί στο σώμα των δικαστών και οπουδήποτε. Δεν έχουν αφήσει έρμεο. Έρμεο έχουν αφήσει τη δικαιοσύνη με δεμένα τα χέρια, να μην προχωράνε υποθέσεις, επειδή ο καθένας νομίζει ότι 10 ευρώ θα προβάλλεται όπου γουστάρει. Δεν γίνεται έτσι. Ξέσπασμα κόλκα, βάλε, sport dog. Νομίζω ότι έχουν μειωθεί οι μηνύσεις από την ώρα που ακρίβεινε το. Έχουν μειωθεί αρκετά. Ναι, εδώ μιλάμε όταν είσαι δικηγόρος και κάνεις αγωγή, πληρώνεις 10 ευρώ. Εσύ θα πληρώνεις 10 ευρώ για να παίξεις ένα θέμα σου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Προφανώς. Κι εγώ. Πάντως, Σταύρο μου, το ξέρεις καλά το θέμα με τις αγωγές και τις μηνύσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δικομανίζει, Εγώ δικομανίζω ποτέ δεν έχω κάνει σε κανέναν. Μόνο δεν μου κάνουν, κάνω. Εμείς τουλάχιστον αυτό αντιληφθήκαμε. Αφού λοιπόν είναι τέτοιο το κόστος, ναι, προφανώς. Αν έχεις τέτοια διάθεση, τα δίνεις για να παίξεις. Ρε μάγκας, ρε. Εννοείται. Έχει βρει την τρύπα στο σύστημα και με 10 ευρώ διαφημίζεται παντού. Καλά, αν δεν την έβρισκε ο Αλέξης Κούγιας τη νομική δίωδο, ποιος θα την έβρισκε το παραθυράκι αυτό. Εντάξει, ναι, όμως κοιμούνται όρθιοι οι δικηγόροι και δικαστές. Όρθιοι κοιμούνται. Και μετά παραπονιούνται για τις υποθέσεις. Που είναι πάμπολες. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το σύστημα. Πώς να λειτουργήσει. Με 30 Κούγιας τελειώσαμε.
και δύο και έναν Άρη ΚΑΕ και ΠΑΕ. Που είναι ο ένας με τον άλλον τρακαίνουν με τα θέματα τους. Δεν κινείται τίποτα, πάει. Για να δώσω και τον επίλογο της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ότι σε όλες αυτές τις προκλήσεις, σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο, η μόνη απάντηση είναι οι ισοπεδωτικές εμφανίσεις, όπως αυτή που έκανε ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα το βράδυ απέναντι στη Λάρισα. Βεβαίως δεν θα το έκλεινε εκεί ο Αλέξης Κούγιας, έτσι απάντησε ξανά, σήκωσε και πάλι το γάντι και όπως είπε και ο Σταύρος, ακολούθησε την αγαπημένη του οδό που είναι μήνυση κατά της οικογένειας Αγωγή. Αγωγή, ναι, αγωγή ευρώ. Κατά της οικογένειας Σαββίδη. Η οποία δεν ξέρουμε αν έχει γίνει. Του μπορεί Ιβάν να, ναι. Και Γιώργου Σαββίδη, γιατί πληροφορήθηκε όπως ο ίδιος ανέφερε τα όσα σημείωναν οι Ασπρόμαυροι, τα όσα σημείωναν οι Ασπρόμαυροι ΠΑΕ και γι' αυτό κινείται κατά των δύο. Κατά του Ιβάν Σαββίδη ως Προέδρου και κατά του Γιώργου Σαββίδη ως Αντιπροέδρου αλλά και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον οποίον κατονομάζει, αν και ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο όνομα, ότι είναι δικηγόρος του Κουρτάκη και του ομίλου παραπολιτικά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ξέχασε τι είπε 4 Οκτωβρίου. Το θυμήθηκε όταν το ανεβάσαμε. Ναι. Στη Λαμία με Μπίσεσβαρ θα παίξετε. Ικανοποιημένοι, δεν είστε από Μπίσεσβαρ. Εμείς. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Μεγάλο που λένε. Και έτσι απάντησε και ο ίδιος Δημήτρη τώρα που το λες. Γιατί ρωτήθηκε όταν παρέλαβε το βραβείο του Πολυτιμότερου αν και ο ίδιος διάβασε την φανέλα βασικού που του έδωσε ο Λουτσέσκου ως μια επιβράβευση για την εμφάνιση που έκανε στο κύπελο. Και είπε ακριβώς το ίδιο, ότι να ρωτήσετε τον προπονητή, τον κύριο Λουτσέσκου, αν έμεινε ικανοποιημένος από μένα. Εγώ είμαι εδώ και θα προσφέρω όσο και όταν μου ζητείτε. Το θέμα με τον πίσω σου είναι γιατί κούρεψε το θάμνο. Δεν είναι ο θάμνος που αγαπήσαμε. Πρέπει να μακρύνει γρήγορα. Νομίζω ότι ανοίξει αυτή την κατηγορία που μακραίνει πάρα πολύ γρήγορα το μαλλί του. Πάντως είναι από τους ποδοσφαιριστές που Θεός. Όποτε του ζητηθεί, ακόμη και πάγκο που έφαγε πολύ αυτή την χρονιά δεδομένη της έλευσης του Ελκαντουρί, του πολύ φορμαρισμένου Πέλκα, που δεν έβγαλε κάποια δυσαρέσκεια ή δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα, όποτε του ζητήθηκε, μπήκε μέσα, πρόσφερε και έχει ακόμη αυτή τη διάθεση του πειράγματος, της διάθεσης καλής μέσα στο σύνολο. Μάλιστα. Ωραία. Ελένη, αυτά. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε κάτι καλά. Άλλο. Είμαστε σε αναμονή της προπόνησης. Καλό. Την Παντίνη, νομίζω είναι. Λάθος. Το βράδυ είμαστε σε αναμονή. Okay, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Ο 903 γράφει ότι η πλειοψηφία των βουλευτών είναι δικηγόροι. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα. Σου λέει αυτοί νομοθετούν. Ναι. Συμφωνώ με τον άνθρωπο με αυτό που λέει. Και η πλειοψηφία δημοσιογράφων είναι δικηγόροι. Μην νομίζεις, φίλε. Τι? Περισσότεροι νομικοί έχουν τελειώσει. Γιατί? Σιγά. Οι παραδοσιακοί συνάδελφοι, η γενιά δικιά μας, οι γενιές πριν είχαν τελειώσει νομικοί οι περισσότεροι. Δεν υπήρχε δημοσιογραφία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για τα ποδοσφαιρικά. Από αύριο θα μπούμε πιο πολύ στο κλίμα του επόμενου αγώνα. Αύριο παίζει η ΑΕΚ, γιατί είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Έχει αγώνα η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Παίζει αργά το βράδυ με τη Δυναμό Κιέβου. Η ΑΕΚ παίζει μετά με τη Ξάνθη. Η μάχη κορυφώνεται. Και θα επιστρέψουμε με τα ποδοσφαιρικά αύριο λίγο μετά τις 10. Συνέχεια, φουλ επίθεση με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη από τώρα μέχρι και τις 3. Καλό μεσημέρι σε όλους.